Τσίλη και καλή εβδομάδα. Καλησπέρα, Νίκο. Ευχαριστώ επίσης. Και να δούμε την σημερινή αποκάλυψη, την αποκάλυψη του Βασίλη εδώ στην εκπομπή μας και τον ευχαριστώ πολύ που έχει να κάνει με το περιβόητο σημείωμα. Ξέρουμε όλοι ότι έχει βρεθεί ένα σημείωμα. Ένα σημείωμα στο σπίτι της κατηγορουμένης. Ξέρουμε μια πρώτη φράση του σημειώματος και μια τελευταία. Πάμε λοιπόν να το δούμε όλο, να μας το διαβάσει ο Βασίλης και εμείς να το βλέπουμε κιόλας στην κάρτα που έχουμε ετοιμάσει. Ακριβώς, Νίκο. Ένα σημαντικό λοιπόν απόσπασμα από αυτό το σημείωμα θα παρουσιάσουμε τώρα. Είναι ένα σημείωμα που περιστρέφεται γύρω από τον 40χρονο που ήταν, ας πούμε, το μήλον της Έριδος κατά την εκτίμηση της 35χρονης της κατηγορουμένης. Και γι' αυτό να αναφέρεται, λέει λοιπόν, αυτός, με αυτόν πορεύομαι, ξαφνικά εκεί που είναι μόνος του και θέλει να με δει, κάποια του κολλάει, αλλά δεν κάνει κάτι. Με κρατάει στα χέρια του. Θα μεσολαβήσει άλλος άντρας, θα το μάθει και θα γίνει κολιτσίδα, με θεωρεί δεδομένη, θα ρολάρει και θα χωρίσουμε κάποια στιγμή. Για να συμπληρώσει και να αναρωτηθεί λίγο πιο κάτω, θα φύγω από τη ζωή του ή θα με διώξει. Ναι, τώρα αρμόδιοι δεν είμαστε να το ερμηνεύσουμε. Είναι θολό πάντως. Είναι δείγμα αυτός ακριβώς της αιμονής. Και κρύβει η αιμονή, φανερώνει φόβο, θα φύγω, θα με διώξει και κάπως η ίντριγκα. Ακριβώς και στοχεύει λόγω ακριβώς πιθανών, δεν θέλουμε να το αναλύσω τώρα και εγώ προφανώς, λόγω αυτής της ανασφάλειάς της, στρέφεται ίσως πιθανόν κατά των γυναικών που προσεγγίζουν τον 40χρονο και στέκονται εμπόδιο στο να υπάρχει ένας πιο μόνιμος δεσμός μαζί του. Να πούμε μοιάζει ότι... πάντως ότι και η ίδια, ξαναλέω, δεν είμαστε ειδικοί να το αξιολογήσουμε. Ασφαλώς. Έχουμε έναν άνθρωπο που θα το κάνει ίσως για μας σε λίγη ώρα, αλλά μοιάζει σαν και η ίδια να την έχει ξεγράψει αυτή τη σχέση. Δηλαδή έτσι όπως τα περιγράφει όλα, θα με διώξει, θα φύγω, θα χαλάσει. Βέβαια ίσως αυτό να τη στροφοδοτεί και την αιμονή. Ακριβώς. Να πω, Νίκο, ότι από την εξέταση του 40χρονου, όπως αναφέρεται στο βήμα, του υπευθύνου του διαδικτυακού τόπου, προέκυψαν νέα στοιχεία που δείχνουν ότι η αιτία αυτής της φρικιαστικής επίθεσης είναι ανύπαρκτη και όλα ήταν ζήτημα πιθανόν της αιμονής της 35χρονης. Από την εξέταση προέκυψε ότι ο 35χρονος όχι μόνο αδιαφορούσε επιδεικτικά για την συγκεκριμένη γυναίκα, αλλά ίδιος δήλωσε και έδειξε το κινητό του ότι δεν την είχε καταχωρισμένη στο κινητό, τον αριθμό της στο κινητό του και είχαν ορισμένες περιστασιακές επαφές μέσω συνεννοήσεων που κάνανε από το ίντερνετ. Μιλάς για την κατηγορούμενη τώρα. Ορίστε για την 35χρονη. Ναι, ναι, για την κατηγορούμενη ακριβώς. Για να συμπληρώσω ότι έδειξε και μερικά μηνύματα που του έδειχνε όπου του ζητούσε να έχει μια πιο μόνιμη παρουσία στο σπίτι του και να τον φροντίζει κτλ. Όσο και αυτό που είπες για την Ιωάννα, ότι από την άλλη πλευρά δεν ήξερε ότι η Ιωάννα ήταν αυτή η οποία είχε δεχτεί το βιτριόλι, την επίθεση με το βιτριόλι στην Καλλιθέα. Δείγμα και αυτής της αποστασιοποίησης. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος, ενώ εμφανίζεται το μήλο της έρηδας, δεν έχει ουσιαστική επαφή και με τη μία πλευρά και από την άλλη. Έτσι. Άλιστα. Βασίλη, έχουμε κάτι άλλο από τις έρευνες?